Και τη ρύθμιση, τις ρυθμίσεις των δανείων, πώς μπορούμε μέσω της διαμεσολάβησης να επιτύχουμε μια ρύθμιση στα κόκκινα κυρίως δάνεια, αλλά και όχι μόνο. Είναι η Νίνα Κασιμάτινα μαζί μας με όλες τις πληροφορίες. Καλημέρα. Και η κυρία Άννα Κορσάνο, η δικηγόρος και η ειδική διαμεσολαβήτρια, για να μας βοηθήσετε. Και το ερώτημα που τίθεται σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση είναι αν έχουμε να κάνουμε με μια οικονομική λύση, έξυπνη, πρακτική ή με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνονται οι πολίτες. Από τον Οκτώβριο θα είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων. Αυτά θα μας βοηθήσει να δούμε η κυρία Κορσάνου. Στα σύν τώρα της διαμεσολάβησης είναι οι άμεσες λύσεις. Είναι ότι κερδίζουμε και χρόνο και χρήμα. Να δούμε και τις κάρτες μας. Έχουμε λιγότερο άγχος προκειμένου να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Γίνεται η διαμεσολάβηση με τρόπο απόρριτο και χωρίς δημοσιότητα και βεβαίως χωρίς προσφυγές σε δικαστήριο. Ωστόσο, κυρία Κορσάνου, γιατί δεν ακολουθείται αυτή η πρακτική, η εύκολη λύση από πολύ κόσμο και επιλέγει την πιο σύνθετη? Διότι είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο και όταν κάτι είναι καινούργιο δεν το εμπιστευόμαστε. Θεωρούμε ότι δεν θα προχωρήσει και δεν είναι κάτι προς το συμφέρον μας. Πράγμα τελείως λανθασμένο και ένας από τους λόγους που οι ξένοι μας επέβαλαν. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η επιλογή. Κυρία Κωνσταντίνα, θα μας επιτρέψετε όμως, γιατί η επικαιρότητα τρέχει, να συνδεθούμε πάλι με το περιστατικό. Σαν τον κίνδυνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δάνεια. Σβήνουμε τις φωτιές των δανείων. Θα δούμε πώς μπορούμε να σβήσουμε μια ιδιωτική διαφορά λοιπόν εκτός από το να πάμε. Πάντως, κυρία Κορσάνου, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και εμπιστοσύνης όταν κάτι είναι καινούργιο και είναι ένα καλό αυτό το μέτρο που μας επέβαλαν. Είναι υποχρεωτική διαμεσολάβηση κάποιες διαφορές, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσει και θα εξοικειωθεί ο κόσμος με τη διαμεσολάβηση. Από τις διαμεσολαβήσεις που έχουν γίνει, το feedback, το αντίκτυπο που έχω από τους ανθρώπους που έχουν παραστεί ως άνθρωποι που έχουν μια διαφορά και θέλουν να την επιλύσουν, είναι πόσο πολύ ενθουσιάστηκαν με την ευγένεια και τον πολιτισμό αυτής της διαδικασίας. Αναγκάστηκαν πλέον τα τραπεζικά ιδρύματα, τα πιστωτικά ιδρύματα, να ακολουθήσουν μια άλλη πρακτική. Σωστά. Δηλαδή, έχουμε φύγει από την περίοδο των εισπρακτικών εταιρεών που απειλούσαν ζωές ανθρώπων. Που ακόμα υπάρχουν, αλλά και έχουμε πάει σε μια άλλη διαδικασία, όπου η ίδια η τράπεζα με τμήματά της απευθύνεται στο δανειολήπτη και του προτείνει κάποιο πακέτο ρύθμισης. Εκεί λοιπόν έρχεται ο ρόλος ο δικός σας των διαμεσολαβητών, ούτως ώστε να πάτε με μια πρόταση στην τράπεζα, κυρία Κορσάνου. Πώς γίνεται η διαδικασία? Άρα λοιπόν, η διαμεσολάβηση είναι με γενικούς όρους αυτό που περιγράφετε εσείς, ότι πάω στην τράπεζα, είπαμε τη βοήθεια ενός δικηγόρου και προτείνω, λέω το περιστατικό μου, την ιστορία μου, τις δυσκολίες μου και προτείνω ότι μπορεί να γίνει. Και η διαμεσολάβηση όπως την περιγράφουμε τώρα, με τον νόμο το συγκεκριμένο όπως έχει διαμορφωθεί, γίνεται με ποια διαδικασία? Απευθυνόμαστε σε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που τον βρίσκουμε από την τράπεζα. Άρα δεν γίνεται με την πρωτοβουλία της τράπεζας, με πρωτοβουλία δική μας. Είναι δική μας επιλογή να επιλέξουμε τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ή του ενός μέρους ή του άλλου. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει, να πάει σε επιστευμένο διαμεσολαβητή, να του πει: ξέρεις, εγώ έχω αυτή τη διαφορά με τον άλλον, με την Νίνα, και θέλω να την επιλύσω από το να τρέχουμε στα δικαστήρια. Ο διαμεσολαβητής θα πλησιάσει την Νίνα και θα της πει: η Άννα που έχει αυτή τον τζακωμό μαζί της θέλει να προσφύγει τη διαμεσολάβηση. Να μείνουμε λίγο στο κόστος της επιβάρυνσης, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και με διάφορους τρόπους. Καμία σχέση με το κόστος των δικαστηρίων και την χρονοβόρα διαδικασία των δικαστηρίων που μπορεί με αναβολές ή απεργίες να σου τραβήξει τόσο πολύ μέσα σε μια μέρα ή σε κάποιες συνεδρίσεις. Η ελάχιστη αμοιβή ποια είναι η επιβάρυνση, κύριε Κορσάνου? Από Οκτώβρη θα υπάρχει κάποιες διαδικασίες που θα είναι υποχρεωτικό να περάσεις πρώτα από τη διαμεσολάβηση. Όπως είναι οι διαφορές αν έχεις από κοινόχρηστα, αν έχεις οικογενειακές διαφορές για την επιμέλεια τη διατροφή των παιδιών σου, από αυτοκινητιστικά, από τροχαία, εκτός αν υπάρχει τραυματισμός ή θάνατος, τότε δεν θα είναι υποχρεωτικό. Το επιβαρύνεται η μία πλευρά ή και οι δύο πλευρές? Το διαμεσολαβητή τον πληρώνουν και οι δύο πλευρές μισό-μισό. Έτσι, άρα θα και μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα το κόστος έτσι για τις υποχρεωτικές? Θα είναι ένα ποσό γύρω, δηλαδή νομίζω και λιγότερο από 100 ευρώ. Έτσι. Πρακτικά λοιπόν τώρα να δούμε. Για τις υποχρεωτικές διαμεσολαβήσεις. Πρακτικά πώς γίνεται? Είπαμε ότι απευθύνεται κάποιος σε έναν διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, γίνεται συνάντηση όλων των μερών και μέσα σε μία μέρα συνήθως μπορεί να βρεθεί και η λύση. Σωστά. Ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής είναι ένα άτομο που έχει εκπαιδευτεί και με αρχές ψυχολογίας και διαπραγμάτευσης για να βοηθήσει τα μέρη όχι μόνο να δουν αυτό που θέλουν, αλλά κυρίως αυτό που έχουν ανάγκη και αυτό που τους συμφέρει. Καταλήγει αμέσως, κυρία Κορσάνου, ή χρειάζεται δεύτερος, τρίτος βαθμός?
αρκετές φορές μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη συνάντηση, αλλά συνήθως μέσα σε μια πρώτη συνάντηση έχει τελειώσει. Ας πούμε, ανάλογα σε μια διαφορά... με την πρόταση η οποία θα υπάρξει. Ακριβώς. Σε μια υπόθεση, ας πούμε, δανείων, μέσα σε μια μέρα είχε ολοκληρωθεί και η κυρία που ήταν δανειολήπτρια είχε μείνει με, με τον πολιτισμό της υπόθεσης και την ευγένεια και δεν το περίμενε. Άλλα έξοδα, παράβολα, ένσημα, τέτοια δικαστικά έξοδα προκύπτουν, υπάρχουν. Θα πρέπει να πληρώσει αυτός που κάνει διαμεσολάβηση και την αμοιβή του δικηγόρου. Δηλαδή, διαμεσολάβηση παρέσταται υποχρεωτικά δικηγόρο. Δεν μπορεί να πας μόνος με τον διαμεσολαβητή. Άρα, κυρία Κοτσάνου, μόνο για την αμοιβή του δικηγόρου, μόνο με την αμοιβή του δικηγόρου βαρύνεται ο δανειολήπτης. Όχι, του διαμεσολαβητή και του δικηγόρου. Αυτά τα δύο. Δεν έχει κάποια άλλη, όπως είναι για παράδειγμα σε μια δικαστική διαδικασία. Όχι, όχι. Γι' αυτό είναι πιο οικονομικό. Και σε ένα δικαστικό αγώνα ρισκάρεις. Εδώ ακούγεται ότι το ρίσκο δεν είναι τόσο μεγάλο, σε τόσο μεγάλη έκταση. Σε ένα δικαστικό αγώνα το αποτέλεσμα το κρίνει ο δικαστής, ενώ εδώ το αποφασίζουν και τα δύο μέλη ποιο είναι πιο συμφέρον. Και μην ξεχνάμε και δεν κοιτάμε μόνο το θέλω μας. Ο διαπιστωτικός διαμεσολαβητής κοιτάει τι έχω ανάγκη τελικά και τι με συμφέρει. Ότι πολλοί καταφεύγουν στη διαμεσολάβηση αφού πρώτα μπορεί να έχουν απορριφθεί από τον νόμο Κατσέλη, για παράδειγμα. Ναι, σωστά. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Επομένως, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση από την τράπεζα. Αν δεν υπάρχει, λέει τους δανειολήπτες να μην φοβούνται τη διαδικασία. Θα πρέπει να πάνε στην τράπεζα. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν θα κάτσω με σταυρωμένα χέρια να κλαίω τη μοίρα μου ή να θυμώνω. Θα κοιτάξω να δω τι θα κάνω. Θα πάω στην τράπεζα. Θα της πω, έλα να βρούμε. Καταλήγει σε ένα πρακτικό. Η διαμεσολάβηση, κυρία Κοτσάνου. Καταλήγει λοιπόν σε μια πρακτική. Αν δεν τηρηθεί αυτό το πρακτικό συμφωνίας. Αν δεν τηρηθεί αυτό, έχεις μετά όλα στα δικαιώματα όπως ήταν πριν. Μπορείς να πας στα δικαστήρια, μπορείς να στραφείς εναντίον του άλλου. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τηρείται το πρακτικό συμφωνία μέχρι στιγμής της τράπεζας. Μάλιστα. Και υποχρεωτικά λοιπόν από τον Οκτώβριο, για ποιες κατηγορίες υποθέσεων θα έχουμε τη διαμεσολάβηση, κυρία Κορσάνου? Είπαμε για κατηγορίες για κοινόχρηστα, για διαφορές ενίκων στην πολυκατοικία. Π.χ. τσακώνω με το διπλανό μου γιατί κάνει φασαρία το μεσημέρι. Για τροχέα, εκτός αν υπάρχει θάνατος ή τραυματισμός. Για οικογενειακές διαφορές, που εκεί θα είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση διαμεσολάβησης, που υπάρχει και το διαπροσωπικό και ψυχολογικό και στοιχείο. Λόγους. Και το ψυχολογικό και διαπροσωπικό στοιχείο, σωστά, και για κοινωνικούς λόγους. Επιμέλεια, διατροφή, όλα αυτά θα περάσουν από τη διαμεσολάβηση και πιστεύω ότι θα επιλύονται εκεί και δεν θα χρειάζεται να πάμε στα δικαστήρια. Χρηματιστηριακές διαφορές, διαφορές από αμοιβές, από αποζημιώσεις λόγω ιατρικών σφαλμάτων. Για δάνεια σήμερα γίνονται. Λοιπόν, δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά όμως αν θέλεις και το επιλέξεις, μπορείς να προτείνεις στην τράπεζα τη διαμεσολάβηση και υπάρχουν τράπεζες που έχουν φτιάξει ειδικά τμήματα διαμεσολάβηση, έχουν εξοικειωθεί τα στελέχη τους με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και κάνουν ακόμα και τώρα, έχουν ξεκινήσει πραγματικές και αληθινές διαμεσολαβήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κορσάνου.